Κορύφωση των κρουσμάτων το δεύτερο μισό του Μαρτίου με αυστηρούς κανόνες στο άνοιγμα της αγοράς. Αποχωρήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τι δήλωσε ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Χρήστος Μωραϊτης. Σκληροί και άσκουν στο Δήμαρχο με επιστολή τους προς τους δημότες 13 δημοτικοί σύμβουλοι της Βόρειας Χέρκυρας. Προτεραιότητα στους εμβολιασμούς ζητούν οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί και απόψε στην ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ, την βράδυ Τρίτης, είναι 9 του μηνός και πάμε να δούμε τα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας στην εκρηκτική τους διάσταση, γιατί έχουν εκρηκτική διάσταση σε όλα τα επίπεδα, από τα εσωτερικά, από τα της πανδημίας και από τα γεωπολιτικά. Πάμε αμέσως στην αίθουσα σύνταξης και πάμε να δούμε αυτό το δεύτερο επεισόδιο που είχαμε σήμερα, με επίκεντρο τη Νέα Σμύρνη. Ο Βαγγέλης Καποδίστριας είναι στη θέση του. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε δυνατότητα να βλέπουμε και εικόνες κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης και του σχολιασμού που θα κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το γεγονός της βραδιάς, δίπλα στα συντριπτικά δεδομένα της υπόθεσης που λέγεται κορονοϊός. Η Νέα Σμύρνη φλέγεται κυριολεκτικά. Μοιάζει με πεδίο μάχης, με ένα πόλεμο ο οποίος ξεκίνησε με αφορμή την κινητοποίηση την οποία είχαν καλέσει οι διαδηλωτές προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες, το απόγευμα της Κυριακής συγκεκριμένα, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Να πούμε ότι η κατάσταση είναι τεταμένη. Κάποιοι κάνουν λόγο για ένα κλεφτοπόλιο μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών. Και να πούμε ότι η πλατεία της Νέας Σμύρνης, η κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης, μοιάζει με την πλατεία εξ αρχείων. Κυριολεκτικά, οι εικόνες που μετέδιναν απόψε το βράδυ η κεντρική τηλεοπτική σταθμή, τα συνεργεία τους ήταν όλα εκεί και μάλιστα είναι ευρύτερο το πεδίο δράσης στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Έχεις πάει εκεί, την ξέρεις? Την ξέρω, ναι, και παρόλα αυτά να σου πω ότι έγιναν και προσπάθειες πιο πριν να αποκλειστεί αυτή η πλατεία, είτε με δρομολόγια τα οποία είχαν αναβληθεί. Είχε κλειδώσει η πλατεία περιφερειακά με κλούβες αστυνομίας. Ωστόσο, η ένταση δεν έλειψε. Διαδηλωτές κινήθηκαν ως προς το αστυνομικό τμήμα, πέταξαν μολότοφ. Είχαμε εντάσεις, η αστυνομία έχει βγάλει άβρες. Έχουμε τραυματισμένο αστυνομικό. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο που είναι η είδηση, η οποία είναι συνέχεια της κατάστασης που υπάρχει. Επιτέθηκαν διαδηλωτές σε έναν αστυνομικό που βρισκόταν στο μηχανάκι. Ήταν ο αστυνομικός ομάδας δράση. Το επιτέθηκαν αγρίως και αυτή τη στιγμή φαίνεται πως ο αστυνομικός έχει τραυματιστεί σοβαρά. Να πούμε επίσης ότι η αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει και όχι μαρίβς νερού και αυτή η κατάσταση, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, μοιάζει πραγματικά εκρηκτική. Είναι το δεύτερο επεισόδιο. Το πρώτο επεισόδιο ήταν εκείνο με πρωταγωνιστές τους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν βιοπραγήσει εις βάρος του διαδηλωτή, του διαμαρτυρόμενου, μια εικόνα η οποία ήταν αλγινή, αλγινότατη. Και τώρα έχουμε το δεύτερο επεισόδιο με κέντρο του ενδιαφέροντος τον αστυνομικό. Να πούμε θύματα αμφότεροι μιας ιστορίας η οποία μοιάζει πραγματικά παράλογη. Έλα, Βαγγέλη. Να πούμε ότι καταρχάς πρόκειται για μια μαζική συγκέντρωση, αν σκεφτεί κανείς και τα οικονομικά δεδομένα, καθώς είναι χιλιάδες οι διαδηλωτές οι οποίοι βρίσκονται στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Και πιθανόν να συνεχίσει και αυτό που λες εσύ, είναι αποτέλεσμα το ότι η βία γεννά βία. Μέχρι στιγμής έχουμε ήδη ένα σκέφτομαι και λέω το εξής. Αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε αντιληφθεί τη διάσταση του όλου γεγονότος της περασμένης Κυριακής και αν το βράδυ της Κυριακής είχαμε παρέτηση του κυρίου Μιχάλη Χρυσοσχοίδη για λόγους πολιτικής ευθυξίας. Εάν είχαμε σε διαθεσιμότητα τον επικεφαλής της δημιουργίας των ΜΑΤ όπου βιοπράγησε και σε διαθεσιμότητα τους αστυνομικούς οι οποίοι βιοπράγησαν και ένα διάγγελμα τη Δευτέρα του Πρωθυπουργού ότι η δημοκρατία οφείλει να υπερασπίζεται εκείνους που διαμαρτύρονται ακόμη και εις βάρος της, σήμερα δεν θα είχαμε αυτά τα επεισόδια ή αν κάποιοι διαμαρτύρονταν θα ήταν ελάχιστη και δεν θα είχαμε το ξέσπασμα μιας κοινωνίας, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ξέσπασμα μιας κοινωνίας. Το είπες προηγουμένως. Χιλιάδες οι διαδηλωτές, εικόνες οι οποίες είναι συγκλονιστικές. Και να πούμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, διότι και οι διαδηλωτές χρησιμοποιούν μολότοφ, η αστυνομία χρησιμοποιεί κρότου λάμψης, χημικά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μοιάζει με εξάρχεια πλατεία της Νέας Σμύρνης. Και να πω επίσης αυτό ότι, να συμπληρώσω αυτό που ανέφερες, ότι δεν όχι απλώς δεν είχαμε ένα διάγγελμα του Πρωθυπουργού ή κάποια παρέτηση, κάποια δεσιμότητα, δεν είδαμε και μία συγγνώμη και μάλλον αυτό φαίνεται πως πυροδοτεί εντάσεις. Και χθες και με το ρεπορτάζ το οποίο κάναμε και εμείς στους δρόμους, γιατί λογικό είναι αυτό που απασχολεί το Πανελλήνιο. Λογικό είναι. Και παράγοντες και παραγοντίσκους της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπίζονται τα επεισόδια της περασμένης Κυριακής, τα οποία αν μη τι άλλο
δείχνουν ότι δεν είχαμε να κάνουμε με μια εκπαιδευμένη αστυνομική δύναμη, αλλά είχαμε να κάνουμε με συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με το δημοκρατικό ήθος. Μάλλον προσβάλλουν το δημοκρατικό ήθος. Βαγγέλη, κάτι άλλο έχουμε? Αυτά μέχρι στιγμής. Ωραία. Παρακολουθούμε λοιπόν, και το παρακολουθεί. Σε λίγη ώρα συνδεόμαστε ξανά. Τα της πανδημίας, νομίζω ότι και σήμερα είναι συγκλονιστικά τα δεδομένα. Κυρίες και κύριοι, αυτή εδώ η εβδομάδα μοιάζει με εβδομάδα των παθών για την υπόθεση της πανδημίας. Γιατί? Διότι πολλά μαθηματικά μοντέλα και πολλές επιστημονικές ομάδες που με μαθηματικά μοντέλα επεξεργάζονται την υπόθεση που λέγεται κορονοϊός και την δυναμική της εξέλιξης πανδημίας, δείχνουν ότι περιμένουμε κορύφωση. Και μάλιστα με ό,τι αυτό σημαίνει. Περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ της Σοφίας Καρύδη. Κορύφωση της πίεσης από την COVID-19 στο δεύτερο μισό του Μαρτίου βλέπουν οι ειδικοί, προειδοποιώντας ακόμη και για περισσότερα από 3.000 κρούσματα ημερησίως, τονίζοντας ότι το σύστημα υγείας θα παραμένει και τις επόμενες ημέρες υπό πίεση. Πάντως, αρκετοί εξ αυτών τάσσονται υπέρ του προσεκτικού ανοίγματος της αγοράς από το τέλος του μήνα, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ο καθηγητής μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, προτάσει ως προτεραιότητες της μετάβασης στην κανονικότητα το άνοιγμα των σχολείων και του λιανικού εμπορίου, ενώ προσδιορίζει στον Απρίλιο την επανεκκίνηση της εστίασης. Όπως επεσήμανε, το lockdown θα παραταθεί κατά μία εβδομάδα, ενώ πρόθεση είναι όταν ανοίγει κάτι να μην ξανακλείσει. Γι' αυτό το άνοιγμα πρέπει να γίνει με κανόνες και χωρίς φαινόμενα συνωστισμού. Μιλώντας στο Sky, διευκρίνησε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα ανοίξουν ταυτόχρονα τα σχολεία και τα καταστήματα λιανικής, παρόλο που υπάρχει αντικειμενική ανάγκη και για τα δύο. Ειδικά για την εκπαίδευση, σημείωσε ότι πρέπει να λειτουργήσει, καθώς σε δύο μήνες είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Αναφορικά με την εστίαση, ο κ. Βατόπουλος τόνισε ότι η επαναλειτουργία της μπορεί να γίνει μόνο με άνοιγμα των εξωτερικών χώρων. Ειδικά για τη μετακίνηση από νομό σε νομό, ο καθηγητής ήταν σαφής. Προς το παρόν δεν μπορούν να επιτραπούν. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να συμβεί το Πάσχα, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Εκτίμησε δε ότι αυτές τις ημέρες θα καταγραφεί η κορύφωση της πανδημίας και σταδιακά θα αρχίσουν να περιορίζονται τα κρούσματα. Κρατάει πολύ αυτή η ιστορία περισσότερο από όσο θα θέλαμε. Αυτό που φοβόμαστε είναι το απρόβλεπτο, δηλαδή να έχουμε υπερμετάδοση σε κάποια περιοχή που δεν το περιμένουμε. Για το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με κορονοϊό, εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι μεταλλάξεις δεν έχει φανεί το πώς ακριβώς λειτουργούν και οι ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες προφυλάσσονται πολύ περισσότερο. Την επιβεβαρημένη επιδημιολογική εικόνα επιβεβαίωσε και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζανάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η κορύφωση θα έρθει γύρω στις 20 Μαρτίου και ενδεχομένως να υπάρξουν μέρες που θα καταγραφούν μέχρι και 3.100 κρούσματα. Από την πλευρά του, ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορύφωση και από το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να παρατηρείται μια αργή αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, αναμένεται πως η κορύφωση των αναγκών σε κλίνες ΜΕΘ θα είναι γύρω στις 24 με 26 Μαρτίου. Την εκτίμηση ότι περνάμε τη χειρότερη φάση και στην Αθήνα είναι άσχημη η κατάσταση, εξέφρασε ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, τονίζοντας πως αυτή τη φορά θα ξαναμπούμε σε κανονικότητα με μεγαλύτερη προσοχή. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, κ. Ματθεόπουλος, είπε πως οι διακομιδές ανά 24ωρο έχουν φτάσει στις 180 με 200, έναντι τις 100 με 120 που ήταν μέχρι τώρα. Περιέγραψε δε την κατάσταση ως διαχειρίσιμη αλλά οριακή. Ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, Νίκος Καπραβέλος, ανέφερε ότι δεν στοχεύθηκε η νόσος αλλά η ανθρώπινη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τη μη συμμόρφωση στα μέτρα. Μιλώντας σε γνωστό κανάλι, τόνισε ότι έπρεπε να ελέγχουμε χωρίς περιορισμούς και όχι να περιορίζουμε χωρίς έλεγχο, και πρόσθεσε ότι έπρεπε να απομονώνονται τα κρούσματα και όχι οι άνθρωποι. Από την πλευρά του, ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Κούβελα, στάθηκε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην ανάγκη ύπαρξης οικογενειακού γιατρού, επισημένοντας ότι κατεβάσαμε ρολά σε πολλούς κοινωνικούς τομείς, αλλά δεν έχουμε στοχευμένα. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τον Σπυρίδωνα Άδωνη Γεωργιάδη, το Υπουργό Ανάπτυξης. Έκανε δηλώσεις σήμερα σχετικά με την πανδημία, αλλά περισσότερο με θέματα που έχουν να κάνουν με τη δική του αρμοδιότητα, που είναι η υπόθεση, η εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση του λιανεμπορίου. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των καταστημάτων, αυτά τα οποία περιμένουν εξαγγελίες και ανακοινώσεις. Εκτιμής κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Περισσότερα και εδώ στο ρεπορτάζ.
Στόχος της κυβέρνησης είναι το σταδιακό άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας από τις 22 Μαρτίου ή μια εβδομάδα αργότερα, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως το λιανεμπόριο θα ανοίξει κανονικά και όχι με click away, αλλά με περιορισμό ατόμων ανά τετραγωνικά και αποστολή SMS που θα θέτει περιορισμό στο χρόνο που θα μπορεί κάποιος να κάνει τις αγορές του. Ως προς το χρόνο που θα διαρκεί το SMS, επεσήμανε ότι θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης με τους ειδικούς. Σε ό,τι αφορά την εστίαση, ο κύριος Γεωργιάδης είπε πως θα ανοίξει σε δεύτερο χρόνο και όχι μόνο σε εξωτερικούς χώρους, με πιθανή ημερομηνία περί τα μέσα Απριλίου, κάτι που πάντως θα εξαρτηθεί και από το ρυθμό των εμβολιασμών. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι η διαφορά σε σύγκριση με το Δεκέμβριο είναι τα εμβόλια, ενώ επεσήμανε ότι ο σημαντικότερος δείκτης πλέον είναι ο αριθμός αυτών που νοσηλεύονται, που εκτιμάται ότι θα είναι πιο ελεγχόμενος όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί. Τη Δευτέρα, κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελή Απελώνη είχε σημειώσει ότι εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και το εισηγηθούν οι ειδικοί, η κυβέρνηση προσβλέπει σε επαναλειτουργία του λιανεμπορίου με κανόνες και των σχολείων πριν από το τέλος Μαρτίου. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επεσήμανε ότι καθώς προχωρούν οι εμβολιασμοί, ελπίζουμε, εφόσον το επιτρέψουν τα δεδομένα, ότι τον Απρίλιο θα μιλάμε πια για μια άλλη φάση όπου θα μπορέσει να ανοίξει η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους και αργότερα το Μάιο θα μπορέσουμε να ανοίξουμε σταδιακά τον τουρισμό. Και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας προσδιορίσε την αρχή του σταδιακού ανοίγματος της αγοράς το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Υπέρ του προσεκτικού ανοίγματος της αγοράς από το τέλος του μήνα, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, τάσεται και σειρά ειδικών. Ο καθηγητής μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, προτάσει ως προτεραιότητες της μετάβασης στην κανονικότητα το άνοιγμα των σχολείων και του λιανικού εμπορίου, ενώ προσδιορίζει στον Απρίλιο την επανεκκίνηση της εστίασης. Όπως επεσήμανε, το lockdown θα παραταθεί κατά μία εβδομάδα, ενώ πρόθεση είναι όταν ανοίγει κάτι να μην ξανακλείσει. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξη και πάμε στον Βαγγέλη Καποδίστρια. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τα δεδομένα της σημερινής ημέρας, όπως μας τα μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα στοιχεία του ΕΟΔΗΔ με λίγα λόγια. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι... Πριν μας πεις αυτό, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ, με το που θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις καταγγελίας των επεισοδίων από την πλευρά των πολιτικών δυνάμεων, των πολιτικών νεολαίων και των συλλογικότητων, να τις μεταδώσουμε. Διότι εδώ είχαμε να κάνουμε με μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία βρέθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και ήταν απόλυτο δημοκρατικό τους δικαίωμα και συνεχώς, στην περίπτωση της Νέας Μήνης, παρήσφησαν συνεχώς, κατά διαστήματα από ό,τι διάβασα και άκουα τους συναδέλφους από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, οι μικρές ομάδες προβοκατόρων, οι οποίοι μια μεγάλη συγκέντρωση την έκαναν στην πραγματικότητα ένα εργαλείο στα χέρια εκείνων, οι οποίοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα επεισόδια της περασμένης Κυριακής. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία για να δούμε και την οριμότητα και την ικανότητα του πολιτικού κόσμου, εάν θα καταγγελθούν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο αυτά τα οποία έκαναν οι προβοκάτορες, εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι κάνουν αντίσταση κατά του κράτους και κατά της αρχής, απόψε στη Νέα Σμύρνη. Πάμε λοιπόν στον ΕΟΔΗ, είναι τα στοιχεία που δίνει για τον COVID. Πάμε. Καλησπέρα, Σπύρο, και πάλι. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα ο ΕΟΔΗ δίνει 3.215 νέα κρούσματα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε πάνω από 3.000 κρούσματα το 2021. Αναμενόμενο, γιατί έγιναν πολλά τεστ. Χθες είχαμε χίλια κάτι, αλλά με μοντέλο λίγα τεστ. Μοντέλο Σαριγιάννη. Με λίγα τεστ, εδώ πολλά τεστ, έτσι ακριβώς, και με δείκτη θετικότητα. Δεν είναι προφήτης. Λιγότερο από χθες. Δεν έριξε την ταρό. Δεν ήπιε τον καφέ, δεν διάβασε τον καφέ, τίποτα από αυτά. Διάβασε μάλλον τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ήξερε, μελέτησε και η επιστήμη σήμερα μας δίνει εργαλεία όχι να προβλέψουμε, αλλά να εκτιμήσουμε και μάλιστα με πολύ μεγάλη προσέγγιση. Αυτά τα είχαν πει από όταν άνοιξαν τα σχολεία, είδω τα αποτελέσματα για εκείνους οι οποίοι λένε ότι ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις. Να πούμε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.215 με δείκτη θετικότητας 5,35%. Μεγάλη. Μικρότερος δείκτης από χθες όμως. Χθες είχαμε 6, κάτι, αλλά έχουμε πολλά περισσότερα τεστ. Έχουμε σχεδόν τα εξαπλάσια από χθες. Έχουμε 60.038 τεστ. Χθες είχαμε περίπου 10.000. Λέγαμε πάντα ότι Δευτέρα και Τρίτη πάντα είναι λίγο πιο χαμηλά ενημερώσεις. Εξακολουθεί το σύστημα υγείας να δέχεται πίεση. 484 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενώ ο αριθμός των νεκρών βλέπουμε ότι σιγά σιγά, δυστυχώς, Σπύρο,
Αγγίζει το 50, αυτή τη φορά είναι η μέρα γιατί αναφέρει 46 νέου θάνατου στο τελευταίο. Όσο περισσότεροι νοσηλεύονται στι μονάδε εντατική θεραπεία, η είδηση τη ημέρα είναι ότι έχουμε και δύο ιδιωτικά θεραπευτικά κέντρα να εντάσσονται στην μάχη κατά του COVID στην Αθήνα. Δεν είχαμε επίταξη, δεν είχαμε το φαινόμενο τη Θεσσαλονίκη. Θα αυξάνεται και ο αριθμό των νεκρών. Υπάρχει ένα ποσοστό θνησιμότητα εκείνων οι οποίοι νοσηλεύονται στι μονάδε εντατική θεραπεία. Σπαγγέλη. Να πούμε επίσης, Σπύρο, ότι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Επικράτειας σήμερα ήταν 390 και έχουμε φτάσει σε ένα αριθμό που συνεχώς αυξάνεται. Είναι ο μέσος όρος των εισαγωγών ένα επτάήμερο. 382 είναι ο μέσος όρος. Δηλαδή, σαν λέμε ότι κάθε μέρα 382 ασθενείς νοσηλεύονται στις μονάδες για COVID, όχι μόνο μονάδα αντιδικής θεραπείας και στη μονάδα λιμωδών. Και ένα δίκτυο που παρουσιάζει συνεχώς ημερήσια μεταβολή. Αυτή τη φορά είναι στις 15%, αλλά συνεχώς αυξάνεται και είναι δείγμα της αύξησης των κρουσμάτων. Τώρα στην περιοχή μας, Σπύρο, να πούμε πρώτα για την Ήπειρο, 22 κρούσματα στα Ιωάννινα. Συνηθισμένος αριθμός, γνωρίζουμε το Ιωάννινα, φλερτάρουν με το βαθύ κόκκινο. Το έχει δηλώσει άλλωστε και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. 17 κρούσματα στη Θεσποτεία, 7 κρούσματα στην Άρτα και 5 κρούσματα στην Πρέβεζα. Σε ό,τι αφορά τα Ιόνια νησιά, για άλλη μια φορά και αξίζει να το σημειώσουμε, η Κεφαλαιονιά είναι εκτός χάρτη. Φαίνεται πως είναι από τα νησιά του Ιωνίου, τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες αυτή με την καλύτερη επιδημιολογική εικόνα. Ενώ στη Ζάκυνθο έχουμε μια νέα αναδίπλωση, φαίνεται, του κορονοϊού με 12 νέα κρούσματα COVID-19. Είναι διψήφιος αριθμός και είναι πολύ μεγάλος και για τα δεδομένα του νησιού, το οποίο είχε φύγει από την κόκκινη ζώνη όταν υπήρχε αυτός ο χάρτης με αυτά τα χρώματα υγειονομικής ασφαλείας. Και βλέπουμε πλέον ότι και αυτός ο χάρτης. Και αυτή η περιοχή, συγγνώμη, η περιφερειακή του Ζακύνθου, φλερτάρει με το βαθύ κόκκινο που σημαίνουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα. 5 κρούσματα COVID-19 έχουμε και στη Λευκάδα, μια περιοχή που εκεί πέρα τα μέτρα είναι τα πλέον περιοριστικά, πλην ενός Δήμου. Ενώ στην περιοχή μας, Σπύρο, στην Κέρκυρα, σήμερα έχουμε 10 κρούσματα COVID-19. 10. Είναι ένα νούμερο που δεν μας καφνιάζει, γιατί τις τελευταίες μέρες ήμασταν πάρα πολύ χαμηλά. Χθες, πέρα από αυτά τα οποία δίναμε. Ναι, αλλά είχαμε περισσότερα εμείς σε σχέση με αυτά που έδινε ο ΕΟΔΗ, από την ενημέρωση και την πληροφόρηση που είχαμε. Το νούμερο είναι μεγάλο πάντως, όσο και αν το βάλει σε αναλογία πληθυσμού, που σημαίνει ότι χορεύει ο ιός και στο νησί των Φεάκων και μάλιστα εκείνους τους καναβαλίτικους χορούς, τους οποίους κάποτε χόρευαν αυτή την εποχή οι Κυρκυραίοι. Παγγέλη, σε ευχαριστώ. Να πω, Σπύρο, μόνο ότι στα τεστ που έγιναν σήμερα από νέα κρούσματα, γνωρίζουμε ότι και στο νοσοκομείο είχαμε 3 θετικά τεστ και στα μοραίτικα στον drive-thru που έγινε, σε 220 δείγματα εντοπίστηκαν 2 και το λέω γιατί και εκεί πρόσφατα είχε καταγραφεί κρούσμα COVID-19. Ευχαριστούμε, Παγγέλη. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις με τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον πρώην υπουργό και πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινάλ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε στα γεγονότα της Νέας Μήνης με τον Γιάννη Παργινό. Θα δούμε με λίγα λόγια πολύ ενδιαφέροντα ειδησιογραφικά δεδομένα και θα τα σχολιάσουμε σε λίγη ώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Η μέρα σήμερα είναι πραγματικά γεμάτη από σημαντικές και τεράστιες διάστασης ειδήσεις. Τα γεγονότα τα οποία είχαμε όμως τις τελευταίες ώρες στην πλατεία της Νέας Μήνης, αυτά τα πολύ έντονα επεισόδια, είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν και από ένα σημείο και μετά ίσως να αποτελούν και αφετηρία μιας άλλης κλιμάκωσης στην πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον πρώην υπουργό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής. Νομίζω ότι η παρουσία του απόψε θα μας βοηθήσει να διαβάσουμε αυτά τα οποία εξελίσσονται στη Νέα Σμύρνη και στο κατά πόσο αυτά τα γεγονότα αποτελούν την αφετηρία που λέγαμε προηγουμένως πολιτικών εξελίξεων. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όπως κάνατε εσείς την εισαγωγή σας, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Απεύχομαι ώστε από το γεγονός αυτό το σημερινό ή το άλλο της Κυριακής να αποτελούν αφορμές πολιτικών εξελίξεων. Θα είναι μια κατάδια για τη χώρα μας. Μια πραγματική κατάδια. Το σημερινό γεγονός, όπως το έμαθα τώρα, δεν έχω και στοιχεία. Και αυτό που είδα στο βιντεάκι αυτό που κυκλοφορεί από την πλατεία της Νέας Μήνης στην Κυριακή, είναι γεγονότα που μόνο να τα καταδικάσει ένα πολιτικό κόμμα μπορεί και όχι να πάρει το μέρος κανενός.
όσο παίρνουν τα κόμματα το μέρος του Α ή του Β, τόσο γίνονται κομμάτι του προβλήματος. Η βία, η αστυνομική βία της Κυριακής, δεν ξέρω τι θα δείξει η διοικητική εξέταση που θα γίνει, η ένορκη διοικητική εξέταση. Δεν ξέρω τι θα δείξει η προκαταρτική εξέταση που ασκούν τα όργανα, τα δικαστικά όργανα της πολιτείας. Αυτά όλα δεν τα γνωρίζω, ούτε ήμουν εκεί. Αυτό όμως το κομμάτι που είδα, όπως είπε και το κόμμα μου και είπα και εγώ, δεν μπορεί ένας δημοκράτης παρά να το καταδικάσει. Απ' την άλλη πλευρά μαθαίνω, τώρα που ερχόμουν να ανοίξω το Skype μου για να σας μιλήσω, ότι είχαμε πολύ σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού πάλι στην πλατεία της Νέας Μύμνης. Μπορούν να αποτελέσουν αφορμές για πολιτικές εξενίξεις τέτοιου είδους γεγονότα? Στην ελληνική ιστορία το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν αποτελέσει βία γεγονότα και τα αποτελέσματα βίων δράσεων της αστυνομίας αφετηρία εξελίξεων. Θυμίζω την υπόθεση Τεμπονέρα χρόνια πίσω. Κύριε Υπουργέ, πολύ σωστά το λέτε. Είμαστε, η δημοκρατία θέλει να λειτουργούν οι θεσμοί. 90, αν είμαστε στη δεκαετία του 90, αν δεν βάλαμε μυαλό, δεν πήραμε μάθημα από τα γεγονότα του 2008 με την δολοφονία του Γρηγορόπουλου, αν δεν πήραμε μαθήματα από την οικονομική κρίση, όλα τα συμβάντα εκείνα με τους αγανακτισμένους και τα λοιπά, με τους ξυλοδαρμούς στο δρόμο κάθε μέρα, αν δεν παίρνουμε μάθημα από την πανδημία που θερίζει, σήμερα είδατε πόσα κρούσματα έχουμε, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πάντως, σε ό,τι με αφορά, ως Έλληνας πολιτικός στέκομαι απέναντι σε αυτού του είδους τις δυσμενέστατες εξελίξεις. Και δεν στέκομαι απέναντι με μία απλή καταδίκη. Φροντίζω με τον πολιτικό μου λόγο να μην συμβάλλω σε αυτή την κατάντια. Κύριε Υπουργέ, έχετε μία μακρά πολιτική εμπειρία. Και έχετε επίσης και μία νομική αντίληψη των πραγμάτων που είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Εάν ο κύριος Πρωθυπουργός το βράδυ της περασμένης Κυριακής, μετά το σοκαριστικό αυτό βίντεο του αστυνομικού που βιοπραγεί με αυτόν τον τρόπο, των αστυνομικών πιο σωστά, εις βάρος ενός διαδηλωτή, διαμαρτυρόμενου, ακόμη και ενταγμένου στις ομάδες οι οποίες έχουν ακραίες συμπεριφορές και βιοπραγούν, ζητούσε την άμεση ανάληψη πολιτικής ευθύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδη, όπως συμβαίνει σε όλες τις αστικές δυτικές δημοκρατίες. Αν ζητούσε ο συνήγορος του πολίτη να διαχειριστεί το θέμα ως ανεξάρτητη αρχή, εάν ζητούσε να υπάρξει όλη εκείνη η θεσμική διαχείριση και ο ίδιος την επόμενη μέρα προχωρούσε σε δηλώσεις οι οποίες θα υπογράμμιζαν τη σημασία που έχει για τη δημοκρατία η συντεταγμένη τάξη και το δικαίωμα της διαφωνίας και της διαμαρτυρίας, δεν θα είχαμε σήμερα πιθανόν δεύτερο επεισόδιο, λένε συνάδελφοί μου οι οποίοι ήδη σχολιάζουν στον Αθηναϊκό Τύπο και στα διαδικτυακά μέσα τα περιστατικά στη Νέα Σμύρνη? Κοιτάξτε, με αν πολιτική δεν γίνεται. Πάμε να δούμε τι κατά τη γνώμη της αντιπολίτευσης... Θα έπρεπε να το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Να αποπεμφθεί ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης γι' αυτό, το κόμμα μου δεν το είπε. Και ορθώς δεν το είπε. Σε καμία περίπτωση, λέω εγώ, δεν αποπέμπεται ένας υπουργός επειδή ένα αστυνομικό όργανο υπερεύει τα καθήκοντά του παρά τις εντολές και παρά τη δεοντολογία του σώματός του. Έπρεπε να έχει η κυβέρνηση αντιδράσει νωρίτερα. Αυτό είναι σαφές. Τα γεγονότα έτρεξαν, στάθηκε το θέμα αυτό στην επικαιρότητα για ολόκληρες μέρες, την ίδια την Κυριακή, κυρίως τη Δευτέρα, έτσι, αλλά και σήμερα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και φάνηκε ότι οι σημερινές ειδήσεις περί διοικητικής εξέτασης και περί προκαταρτικής εξέτασης, που είναι μια δικαστική λειτουργία, ήρθαν αργά. Αυτό δίνει επιχειρήματα στους ανθρώπους της βίας. Σε ό,τι με αφορά, και επειδή είπατε, έστω και αν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εδάρει ανηλαιώς την Κυριακή ανήκει στις ομάδες, φυσικά, εάν ανήκει σε οποιαδήποτε ομάδα η οποία είναι αντίθετη με το κράτος, δεν τους φακελώνουμε τους ανθρώπους πια. Είμαστε πεντακάθαροι σε αυτό. Στα φακελώματα στεκόμαστε απέναντι. Αν όμως, όχι, εγώ δεν λέω για τον άνθρωπο αυτό γιατί δεν τον ξέρω. Ούτε παίρνω την ευθύνη καμίας πληροφορίας. Η εμπειρία μου με αποτρέπει από το να παίρνω τις ευθύνες της οποιασδήποτε πληροφορίας. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι οχή άνθρωπος, οψή άνθρωπος, εσείς, εγώ, είμαστε σε σημασμένοι για βιοπραγίες,
τότε το κράτος ορθώς κάνει και τον παρακολουθεί και τον έχει υπόψη του. Διότι αν δεν τον είχε και έκανε μια βιοπραγία ακόμη, θα καταδικάζαμε το κράτος, αφού το ξέρεις. Ό,τι λέμε για τους χουλιγκάνους. Δεν λέμε αφού τους ξέρεις, γιατί δεν κάνεις κάτι. Άρα λοιπόν, για να επανέλθουμε στη σοβαρότητα και την κρισιμότητα του θέματος. Η βία δεν μπορεί να αποτελεί κεντρικό θέμα της πολιτικής. Απέναντι στη βία, τα σοβαρά πολιτικά συστήματα, και έχουμε εμπειρίες και είμαι σε θέση να σας πω και από το παρελθόν παραδείγματα, στέκονται ομόφωνα απέναντι στη βία. Δεν μεροληπτούν ώστε σήμερα η κυβέρνηση, επειδή τραυματίστηκε και πάρα πολύ άσχημα, γιατί τώρα σας λέω που ερχόμουν εδώ για τη συνέντευξή μας, είδα την αστυνομία που με συνόδευε το όχημα της ΕΚΑΒ. Λοιπόν, πρέπει να έχει χτυπήσει ο άνθρωπος αυτός. Είναι τραυματισμένο σοβαρά, λένε. Ναι. Τώρα λοιπόν έχει η κυβέρνηση δίκιο. Την Κυριακή είχε ο ΣΥΡΙΖΑ δίκιο. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Δεν οδηγεί πουθενά. Πραγματικά δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ στέκομαι απέναντι. Εγώ όμως, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, έχω υπόψη μου ένα πράγμα. Δεν θα αφήσω τον εαυτό μου. Εγώ πάντως είπατε ότι δεν ζητάς την παρέτηση ενός υπουργού. Εγώ έχω υπόψη μου ένα πράγμα ενός συναδέλφου μου και Κερκυραίου, λαμπρού δημοσιογράφου. Το όνομά του είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ελληνικής δημοσιογραφίας για την αποκάλυψη όλων εκείνων που είχαν να κάνουν με τη δολοφονία Λαμπράκη. Γιώργος Ρωμαίος, υπουργός δημόσιας τάξης, Σωρίν Ματέι, Σιμίτης πρωθυπουργός. Πάει ο Ρωμαίος και λέει: υποβάλλω την παρέτησή μου. Όχι, του λέει ο Σιμίτης. Παραμένει υπουργός. Μετά από λίγο γίνεται ανασχηματισμός. Χάθηκε από την πολιτική σκηνή ο Γιώργος Ρωμαίος, ένας λαμπρός δημοσιογράφος και ένας σπουδαίος άνθρωπος για εμάς τους Κερκυραίους που τον ξέρουμε. Τι θέλω να πω, ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης, του οποίου η ηθική ελέγχεται από τους συντρόφους του και τους συναγωνιστές του, γιατί φαντάζομαι ότι μέχρι τη μέρα που τον κάλεσε ο Μητσοτάκης να γίνει υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι? Μην τα μπλέκουμε τα θέματα. Όλα έχουν να κάνουν, ξέρετε. Όχι, η Δημοκρατική Παράταξη πλήρωσε το φαινόμενο τσιμπήματος. Η παράταξή μου έχει υποστεί τα πάνδυνα. Αλλά εμείς που παραμείναμε στην παράταξη και μας τιμά και την τιμούμε, έχουμε την ικανότητα να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, λέω όμως ότι. Αν παρακολουθήσαμε τη λογική μιας αντιπολίτευσης χωρίς όρια, τώρα δεν πρέπει να έχει μείνει και κανένας υπουργός. Κάθε μέρα ζητάνε την παρέτηση ή του ΣΥΡΙΖΑ από κανένα δύο. Αν ακολουθούσαμε και εμείς αυτή την ξέφρενη λογική, θα χανόταν η εικόνα και θα ήμασταν στο έλεος του εκάστοτε νεότερου γεγονότος και του εκάστοτε νεότερου στοιχείου. Φερρυπίν, εγώ άκουσα το πρωί, στα πρωινά, τα αθηναϊκά πρωινά, το ρεπορτάζ. Άκουσα ότι έχουν αποδεικτικά μέσα ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν κάπως αλλιώς στην πλατεία την Κυριακή. Πρέπει εγώ να πω ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν κάπως αλλιώς? Όχι, βέβαια. Πρέπει να πω. Τι πρέπει, δηλαδή. Είμαστε οι πολιτικοί στο έλεος της κάθε μιας καινούργιας αποκάλυψης εντός ή εκτός εισαγωγικών, ή έχουμε αρχές ή δεν έχουμε αρχές? Εκεί είναι βάση το ζήτημα. Και οι αρχές κρίνουν και χαρακτηρίζουν τον κάθε πολιτικό αυτοτελώς. Άλλο, ακούστε τώρα ποια παγίδα είχε το προηγούμενο ερώτημά σας, με την καλή έννοια του όρου, γιατί είμαστε δύο δημοκράτες που συζητάμε απολύτως ελεύθερα. Εννοείται. Εάν υποπτευθεί ο τηλεθεατής σας ότι το κόμμα μας ζητάει την παρέτηση του Χρυσοχοΐδη, του Χ, του Ψ, επειδή έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, τότε χάνεται η αξία του κυριακάτικου συμβάντου. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πάρα πολύ σωστό. Το μεταφέρω το ερώτημα περισσότερο ως αποτέλεσμα πλήθους δημοσιογραφικών σχολείων και εγώ θα έλεγα από ένα σημείο και μετά και πολλών σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι θέμα προσωπικής ευθύνης. Πότε παρετήσει, πόσο αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της ευθύνης σου σε ένα επεισόδιο μεμονωμένο. Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι και μεμονωμένο το επεισόδιο, έχουμε σειρά επεισόδιων. Κύριε Υπουργέ, έχουμε την ίδια ώρα την πανδημία να κλιμακώνει. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ δεν ξεχνάω. Σήμερα είμαι περήφανος να σας πω ότι το θέμα της Μύδειας, που έφερε εκατοντάδες οικογένειες σε απόγνωση στην εκλογική μου περιφέρεια, το έφερα αυτή την εβδομάδα στην Βουλή, τη Δευτέρα. Και είπα στον κύριο Σκρέκα ότι κάθε μήνα θα με έχετε εδώ. Και κάθε μήνα θα σας έχω εδώ. Τι με έχει μάθει η εμπειρία μου? Ότι στην Ελλάδα θερμαίνεται η ατμόσφαιρα, συζητάμε, χάνεται και μια ανθρώπινη ζωή. Λες και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αξία. Και μετά ξεχνάμε. Όπως έχετε υπόψη σας αν έγινε τα έργα επισκευή, τα έργα, τα υποδομή στο Μάτι. Παρακολουθεί κανείς τις μάνδρας
τις πράξεις παρέμβασης για να μην ξανασυμβεί τέτοιου είδους πλημμύρα. Ξεχνιόνται. Ξεχάστηκε η υπόθεση της Μύδειας. Όχι από μένα. Ούτε αυτά τα επεισόδια θα ξεχαστούν από μένα. Παρότι ξέρω ότι η επικαιρότητα σβήνει όσο απομακρυνόμαστε από το γεγονός. Είναι αλήθεια και έχει να κάνει και με την λειτουργία. Γιατί να ξεχάσουμε την εβδομάδα Κουφοντίνα. Ναι, ναι. Δεν έχει σύνδεση η εβδομάδα Κουφοντίνα με αυτά τα οποία συνέβησαν την Κυριακή και σήμερα. Σωστά, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει ένταση στην Αθήνα. Κάθε μέρα διαδηλώσεις. Κάθε μέρα κλειστό το κέντρο, το απόγευμα. Κάθε μέρα συνωστισμός. Στίχηση νεολαίων και κόμματος κοινοβουλευτικού και σοβαρού κόμματος μάλιστα πίσω από το σύνθημα γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Αυτά δεν τα ακούμε, δεν τα βλέπουμε, τα ξεχάσαμε, όχι εγώ. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση έγραφε σε όλους τους τόνους ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, δειλά-δειλά είδα στελέχη της να λένε ότι ναι, δεν το περιμέναμε, ναι, υπάρχουν προβλήματα. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη πιθανότατα το τρίτο κύμα της πανδημίας, αλλά έχουν προηγηθεί αναλύσεις συναδέλφων σας πανεπιστημιακών, όπως ο καθηγητής Αργιάννης ή ο Ηλίας Μόσιαλος, που είπαν ότι, παιδιά, αν ανοίξουμε τα σχολεία, είναι πάρα πολύ πιθανόν σε 15-20 μέρες, και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν, να έχουμε 3.000 κρούσματα την ημέρα. Σήμερα έχουμε 3.200 κρούσματα και έχουμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας να σφιχτιούν. Και ανησυχητικά δεδομένα για τη διαχείριση περαιτέρω της κατάστασης με ερείπια, οικονομικά ερείπια, χιλιάδες μικρομεσαίους. Όλα αυτά δίπλα στα προηγούμενα που περιγράψατε δεν συναποτελούν ένα εκρηκτικό κλίμα το οποίο πιθανότατα να μυρίζει εκλογές ίσως σε κάποιους μήνες, αλλά ταυτόχρονα να δείχνει το κατά πόσο η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν πράγματι η κυβέρνηση εκείνη η οποία υποσχέθηκε ότι θα είναι στον ελληνικό λαό. Μια κυβέρνηση αρίστο, μια κυβέρνηση που δεν θα κάνει ό,τι οι προηγούμενοι έκαναν και τα είχε καταγγείλει ως αντιπολίτευση. Δεν εμπιστεύομαι την τεχνοκρατία στην πολιτική. Και του κυρίου Μητσοτάκη η ευθύνη για την απόλυτη εμπιστοσύνη στην τεχνοκρατία δεν του βγήκε. Η πολιτική είναι ένα σκληρό πράγμα. Θέλει εμπειρία σε συνδυασμό όμως και με γνώσεις. Η δε πανδημία ως πλανητικό φαινόμενο προκάλεσε ανατροπή κυβερνήσεων, προκάλεσε την ανατροπή του Προέδρου Τραμπ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Τραμπ θα κέρδιζε τις εκλογές αν δεν είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία. Δοκιμάζεται η παγκόσμια οικονομία, δοκιμάζονται οι εθνικές οικονομίες, δοκιμάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία. Τα λάθη της κυβέρνησης είναι πολλά. Υπάρχουν όμως δύο ειδών λάθη. Υπάρχουν τα λάθη που είμαι απολύτως βέβαιος ότι και εσείς και εγώ θα κάναμε. Δηλαδή εκείνα τα λάθη που προκύπτουν από την ανωτέρα βία. Δεν μπορεί να μου λες ότι η ύφεση αντί της ανάπτυξης που πηγαίναμε είναι θέμα κυβέρνησης. Το ότι συγκρατήθηκε κάτω από το 10, αν συγκρατήθηκε κάτω από το 10, γιατί πάντα περιμένω επιβεβαίωση των στοιχείων, δεν είναι αποτυχία. Ο κ. Βαρουφάκης την πήγαινε στο 15 και άνω. Λοιπόν, στη Βουλή έχω ακούσει Κασάνδρες να λένε πολλά. Υπάρχουν κινήσεις της κυβέρνησης θετικές. Υπάρχουν κινήσεις της κυβέρνησης αρνητικές. Έχω ένα γνώμονα. Είμαι πρώην Υπουργός Υγείας. Θέλω σε αυτό να μ' ακούσει ο τηλεθεατής σας. Σε τέτοιες καταστάσεις, όσο πιο γρήγορα παίρνεις αποφάσεις και μέτρα, τόσο πιο γρήγορα τα αίρεις μετά. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα τα βάρεις, τόσο πιο γρήγορα τα αφαιρείς. Η κυβέρνηση έδειξε στο δεύτερο και στο τρίτο τώρα κύμα καθυστέρηση στη λήψη μέτρων και αποτυχία στη λήψη μέτρων. Δεν μπορώ να την καταδικάσω σαν εγώ να είμαι Θεός ή εσείς να είστε Θεός και να τα κάνουμε όλα τέλεια. Ουδείς από εμάς είναι Θεός. Όλοι είμαστε ατελείοντα. Και η Ελλάδα δεν έχει τέτοια να επιδείξει κυβερνήσεις με 100% επιτυχίες. Άρα σε ένα πλανητικό και δύσκολο πρόβλημα πρέπει να χρεώνεις τις αποτυχίες και να πιστώνεις τις επιτυχίες. Εγώ είμαι αντιπολίτευση, δεν είμαι κυβέρνηση. Θα σας μιλήσω για τις αποτυχίες, αφού σας έχω πει αυτά όμως, για να μην σπρώχνω τον τηλεθεατή σε σκέψεις που κατά τη γνώμη μου μπορεί να οδηγούν και στο πουθενά ή να είναι ανόητες. Υπήρξε συντονισμός
του δημόσιου τομέα υγείας με τον ιδιωτικό για να προλάβουμε καταστάσεις το καλοκαίρι? Όχι. Υπήρχαν μέτρα πρόληψης πολύ πολύ συγκεκριμένα που να αφορούσαν τα γυροκομεία ή τα άσυλα νιάτων? Όχι. Υπήρξε πρόβλεψη ώστε να επιστρατευτεί ο δημόσιος τομέας που επιστρατεύτηκε, με συγχωρείτε, να επιστρατευτεί ο ιδιωτικός τομέας μαζί με τον δημόσιο, ώστε να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες κλίνες και να μην τρέμουμε τώρα για το τι θα γίνει? Όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία και εκείνα που επιστρατεύτηκαν στο δεύτερο κύμα έμειναν αναξιοποιητά. Υπήρξε γρήγορη λήψη μέτρων σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς? Δεν υπήρξε. Και το ακατανόητο, γιατί άνοιξαν τα σχολεία, μου το απαντούσαν συνάδελφοί σας κυρίως, ότι σε όλο τον Ευρώ, σε όλο τον κόσμο, όλες οι κυβερνήσεις πρώτο μέλημα έχουν να ανοίξουν κάποια σχολεία. Εγώ δεν έχω δώσει εξήγηση ακόμη. Και επειδή δεν έχω δώσει εξήγηση και έχω το συγκριτικό δεδομένο ότι και άλλοι έτσι έκαναν, το καταθέτω στον τηλεθεατή σας, προσθέτοντας και τη γνώμη μου. Πώς λέμε, αν ήμουν εγώ, επειδή όμως εγώ διετέλεσα Υπουργός Υγείας, δεν θα έλεγα ναι στο άνοιγμα των σχολείων. Συμφωνώ μαζί σας. Αφού επιβεβαιώθηκε το μοντέλο Σαργιάννη, συνάδελφός σας πανεπιστημιακός, ο καθηγητής Σαργιάννης και η μεγάλη ομάδα, το είχε εκτιμήσει και το... Ο καθηγητής αυτός είναι γιατρός, ο κ. Σαργιάννης, τον ακούω κι εγώ και τον σέβομαι. Το μοντέλο το επιβεβαιώθηκε. Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά έχω διατελέσει σε πολύ δύσκολα χρόνια Υπουργός Υγείας και ξέρω στις κρίσεις που διαχειρίστηκα πώς ακριβώς λειτουργούσα. Πάρε γρήγορα το μέτρο για να το άρεις γρήγορα. Έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας. Όσο πιο αργά παίρνεις το μέτρο, τόσο πιο γρήγορα θα το άρεις. Είναι σαφές. Φαντάζομαι ότι τούτα εδώ όλα τα γεγονότα θα επισπεύσουν. Ξέρετε, η πανδημία έχει κρύψει και άλλες κυβερνητικές αδυναμίες. Γιατί έχει μπει μπροστά, έχει καλύψει όλα τα θέματα. Ακριβώς. Γιατί πεθαίνει κόσμος. Πεθαίνει κόσμος. Εμένα είπα στη Βουλή σήμερα ότι και σε μένα και στη Βουλή χτες χτύπησε η πανδημία την πόρτα και τη δική μου και της αίθουσας που συνεδρίαζα με συναδέλφους μου στη Βουλή και με υπαλλήλους της Βουλής. Η πανδημία είναι τόσο πολύ φοβερό φαινόμενο, με την έννοια του επιθέτου φοβερός, που και την οικονομία συνθλίβει και την ψυχολογία των ανθρώπων έχει πάρα πολύ δοκιμάσει και κρύβει, για να έρθω και στο θέμα μας, κυβερνητικές αδυναμίες σε επιμέρους τομείς. Οι οποίες είναι αλλεπάλληλες. Πρέπει να σας πω ότι η τοπική μας κοινωνία ταλανίζεται μέρες τώρα από προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με διαδικασίες fast track, και θα το καταλάβετε εσείς περισσότερο και ως νομικός, χωρίς να υπάρχει στη διαγωνιστική διαδικασία ή στην προκήρυξη, διαγωνιστική διαδικασία, λάθος έκφραση, στην προκήρυξη προσόντα. Διαδικασία επιλογής. Όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν. Ζητάτε τη γνώμη μου για θέματα που δεν γνωρίζω. Όχι, δεν ζητάω τη γνώμη σας. Δεν ζητάω τη γνώμη σας. Το αντίθετο. Απλά αναφέρω ότι στις μικρές κοινωνίες αυτά τα θέματα που ίσως να είναι και ελάσσονο σημασίας για την κεντρική πολιτική σκηνή είναι καθοριστική σημασίας και για την κυβερνητική εικόνα, κύριε Υπουργέ. Διότι οι προσλήψεις γίνονται με πράσινο φως από την κυβέρνηση, τις υλοποιούν φιλοκυβερνητικές αυτοδιοικητικές δομές και το πρακτικό αποτέλεσμα έχει να κάνει με την συνέπεια μιας κυβέρνησης στο ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή αξιοκρατία στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό λέω, τίποτα περισσότερο. Φυσικά δεν σας βάζω σε μια κρίση και σε μια αξιολόγηση ενός τοπικού γεγονότος για το οποίο δεν γνωρίζετε λεπτομέρειες. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεχίσουμε. Θα κύριο Μπιάκη αύριο. Ο κύριος Μπιάκης έχει κάνει δυναμική παρέμβαση σε αυτό και πρέπει να σας πω ότι το έχει καταγγείλει. Να το ξέρετε. Ωραία, θα το ρωτήσω γιατί αν ήξερα ότι θα μου το θέτατε. Και ο δικός σας πολιτικός χώρος είναι ο πρώτος ο οποίος από τη Ζάκυνθο ξεκίνησε τις καταγγελίες του όλου θέματος. Είναι ένα θέμα που την περιφερειακή μας κοινωνία την ταλανίζει. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεχίσουμε να τα λέμε και να ακούσουμε. Αν το ήξερα, επειδή είχαμε μία τηλεδιάσκεψη και ήταν παρόν ο κύριος Μπιάκης, θα το ρωτούσα για να μπορώ να σχολιάσω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό βράδυ, κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ροή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Συνεχίσουμε, πάμε να δούμε θέματα της τοπικής ειδησιογραφίας μεγάλης έντασης και μεγάλης σημασίας. Στη Βόρεια Κέρκυρα τώρα συνεχίζεται η ένταση. Η αντιπολίτευση συνολικά είναι καταγγελτική απέναντι στην Δημοτική Αρχή του κ. Γιώργου Μαχημάρη. Μάλιστα σήμερα 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης με ανακοίνωσή τους στάθηκαν στην τελευταία ανακοίνωση του κ. Μαχημάρη και είναι εξαιρετικά καταγγελτική. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με ανακοίνωσή τους ασκούν σκληρή κριτική στον Δήμαρχο, αναφέροντας τα λάθη τα οποία υποστηρίζουν πως έκανε, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως επικίνδυνα ανίκανο και ένα δήμαρχο που βρίσκεται σε παραφροσύνη. Το κείμενο αυτό υπογράφεται από τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, την Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση του Σπύρου Ασπιώτη, την παράταξη Βοράς Επανίδρυση του Σπύρου Βάρελη, καθώς και τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι αποχώρησαν από την Δημοτική Αρχή. Μάλιστα, ο Σπύρος Ασπιώτης αναφέρει πως ο δήμαρχος κάνει ό,τι μπορεί για να μην υλοποιηθεί ο προπολογισμός που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Το μήνυμά μας είναι ένα. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ψηφισμένο προϋπολογισμό που τον ψήφισαν 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι και το μόνο που κάνει ο Δήμαρχος της Βόρειας Κέρκυρας και προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα να μην το περάσει. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι δημότες ότι εκείνο που πρέπει να κάνει ο κύριος Δήμαρχος είναι να αφήσει τα τεχνάσματα, να προχωρήσει και να κάνει κανένα έργο στην περιοχή μας που εκεί υπάρχει το απόλυτο σκοτάδι. Μηδέν απορρόφηση σε δύο τεχνικά προηγούμενα προγράμματα του Δήμου μας. Μηδέν έργο μέχρι 18 ολόκληρους μήνους αυτή τη στιγμή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους δημότες αλλά και ιδιαίτερα τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων. Δεν έχουμε αλλάξει κανένα έργο από το τεχνικό πρόγραμμα. Είναι αυτούσιο. Εν αντιθέσει, βάλαμε και άλλα πράγματα μέσα στον προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου λοιπόν, ας αφήσει ο κύριος Μαχημάρης τις μαχημαριές και ας προχωρήσει στον προϋπολογισμό τον οποίο έχει στα χέρια του. Προσπαθεί, το επαναλαμβάνω, με διάφορα τεχνάσματα να μην περάσει. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνω στους δημότες μας και το μήνυμα που στέλνω στον Δήμαρχο είναι να αφήσει κατά στην άκρη αυτά τα πράγματα και να προχωρήσει σε ένα μεγάλο έργο, διότι υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα και δεν έχει κάνει τίποτε για το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Στο κείμενό τους, 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας αναφέρονται τόσο σε ζητήματα που αφορούν τη θητεία του ως νομάρχης, αλλά ως και στους χειρισμούς της τωρινής Δημοτικής Αρχής. Ζητήματα όπως ο κανονισμός λειτουργίας καθαριότητας, το σπιτάκι της ανακύκλωσης, ο προϋπολογισμός, καθώς και έλλειψη δημοπράτησης έργων σε 18 μήνες θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής. Κατηγορούν μάλιστα τον Δήμαρχο ότι βασίζεται στην ξεπερασμένη φιλοσοφία του ενός ανδρός αρχή, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα έναν ολισθηρό δρόμο, φθάντες σημείο να αποκαλεί δημοτικούς συμβούλους χιζοβρενείς και σαν πρόφητα. Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι η υπόθεση των δασικών χαρτών. Μεγάλο θέμα για την τοπική κοινωνία, αφορά πάρα πολλούς. Χιλιάδες Κερκυραίους. Είναι μια ιστορία η οποία με ένταση παλεύεται από πολλές οργανωμένες ομάδες της τοπικής κοινωνίας και έχουν κληθεί και οι βουλευτές και κυρίως η κυβερνώντας παράταξη να δώσει άμεσα λύση σε ένα θέμα το οποίο οδηγεί σε ποικίλες παραμέτρους τους ιδιοκτήτες γης, τα κίνητα των οποίων έχουν χαρακτηριστεί δασικά. Δημήτρης Μπιάνκης, παρέμβαση, ο βουλευτής Κέρκυρας του Κοινάρ. Την άμεση ανταπόκριση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Κέρκυρας βρήκε η πρόταση κάλεσμα που απίφθινε ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάγκης στους φορείς του νησιού για τους δασικούς χάρτες της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Ο βουλευτής, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του θέματος, ζήτησε την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από τη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ώστε να καθίσουν σε ένα κοινό τραπέζι διαλόγου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του τόπου και να καταλήξουν σε μια τεκμηριωμένη πρόταση για να αντιμετωπιστεί με συντονισμένες ενέργειες και συνασπισμένες δυνάμεις το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Το τεχνικό επιμελητήριο με το κύρος και το θεσμικό του ρόλο μπορεί να διασφαλίσει τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει η πρότασή μας, αλλά και να καταστήσει σαφές ότι δεν αποτελεί προϊόν οποιασδήποτε πολιτικής σκοπιμότητας, δήλωσε ο βουλευτής. Απευθύνομαι για ακόμα μια φορά σε όλους τους θεσμικούς φορείς του τόπου. Να αφήσουμε στο περιθώριο όσα μας χωρίζουν και να ενώσουμε επιτέλους τις δυνάμεις μας και τις φωνές μας. Δεν είναι ώρα για μικροκομματικές κινήσεις, είναι ώρα ευθύνης και συστράτευσης για το καλό της Κέρκυρας.
Κυρίες και κύριοι, συνάντηση εργασίας είχαν η Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, η κυρία Ρόδη Κράτς Τσακαροπούλου και ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Σπύρος Σπύρου. Σκοπός και στόχος αυτής της συνάντησης, όπως μας ενημέρωσαν σε μια γραπτή ανακοίνωση, ήταν να αξιολογηθεί ο ένας χρόνος συνεργασίας αυτών των δύο περιφερειακών παρατάξεων. Θα δείτε περισσότερα στις δηλώσεις που έκανε ο Σπύρος Σπύρου, μιλώντας στο Start. Συνάντηση πραγματοποίησαν οι Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων Ρόδη Κράτς Τσακαροπούλου και ο επικεφαλής της παράταξης Ιόνιο Συμμαχία Σπύρος Σπύρου με αφορμή τη συμπλήρωση 1,5 χρόνου από τη συνεργασία των δύο πλευρών. Είναι γνωστό ότι επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει ικανοποίηση εκ μέρους της κυρίας Κράτας από τους δύο συνεργάτες μου, Περιφερειακού Συμβούλου, τον κύριο Ιωάννου, τον Σπύρο, Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλων, και τον κύριο Μιγιώτη Πολιτικής Προστασίας. Και βέβαια και από την στάση μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο που τις περισσότερες θα έλεγα φορές στηρίζουμε με τη θετική μας ψήφο τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις της Περιφερειακής Αρχής. Αποφεύγοντας να ασκήσουμε στήρα αντιπολίτευση χωρίς να στερούμαστε του δικαιώματος αλλά και της κατά διαστήματα κριτικής μας στάσης επάνω σε παραλήψεις, καθυστερήσεις ή και αστοχίες, θα έλεγα, από τη λειτουργία της περιφέρειας. Ένα από τα ζητήματα που κυριάρχησε στην διμερή συζήτηση ήταν ο σχεδιασμός για την τουριστική σεζόν. Με το Σπύρο Σπύρου να υποστηρίζει πως την στοχοθεσία της Περιφερειακής Αρχής πρέπει να είναι η επιτάχυνση των εμβολιασμών στα Ιόνια νησιά, κάτι το οποίο θα αποτελέσει και αναγκαία συνθήκη για το ασφαλές άνοιγμα τουρισμού. Και η δημιουργία μιας ολιγομελής ομάδος έμπειρων τεχνοκρατών οι οποίοι θα μπορούν πάνω σε ένα σχέδιο το οποίο θα υπάρχει να παρεμβαίνουν συμβουλευτικά για άμεση δράση ως άγγις παρουσιαστεί πρόβλημα κρίσης στην πορεία του τουρισμού μας κυρίως το οποίο επηρεάζει τη ζωή μας. Θέλοντας να πω ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται πολλά προβλήματα σε έναν τόπο, όπως στη Ζάκυνθο το προηγούμενο καλοκαίρι, που να μπορούν να μην αντιμετωπιστούν άμεσα και να μην τον πληρώνει ολόκληρος ο νομός. Επίσης, σημαντικό στοιχείο για την ποιότητα της ζωής των πολιτών του οδικού δικτύου, με το Σπύρο Σπύρου να μην διστάζει να αποδεχθεί ότι αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο δεν βρίσκεται στην κατάσταση που πρέπει. Αντιμετώπιση του άθλιου οδικού δικτύου, το οποίο για τρίτη χρονιά σχεδόν θα μας βρει πιθανόν το καλοκαίρι ανέτοιμος και απροετοίμαστος, γιατί και οι εργολαβίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Έχουν και αυτές την καθυστέρησή τους, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση και σε αυτό το πλαίσιο βάζω και το θέμα αυτό που προεκλογικά όλοι στηρίζαμε, τον ευπρεπισμό του οδικού δικτύου, μιλώντας για τον καθαρισμό, τις διαγραμμίσεις, το φωτισμό, τα πλευρικά σημεία που πρέπει να προστατεύονται στις στροφές και όλα αυτά τα οποία υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και στην Κέρκυρα ιδιαίτερως. Όσον αφορά τα χρήματα για τα έργα αποδομής, ο Σπύρος Σπύρου έκανε λόγο για άνδεια την οποία υπάρχει, επισημένοντας πως μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία που έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πολλοί άλλοι φορείς είναι τραγικό, θα το έλεγα μέχρι ένα σημείο, όταν η απορρόφηση, δηλαδή οι πληρωμές που έγιναν αυτά τα 6 χρόνια, είναι 11,5 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει ότι δεν έγινε έργο όσο μπορούσε και όσο απαιτούνταν να μπορέσει να αξιοποιηθεί υπέρ της κοινωνίας. Επομένως, όταν δηλώνω και κατ' επανάληψη στο Περιφερειακό Συμβούλιο που κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει και η Διαχειριστική Αρχή και να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι κανένα νέο μεγάλο έργο αυτή τη στιγμή και την τελευταία τριετία δεν εκτελείται στην Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, βρίσκομαι εντός δικαίου και οφείλει να μας προβληματίσει. Για τον ΑΒ λόγο, η περιφέρεια δεν είχε έτοιμα έργα όρημα για να τρέξουν. Προχωράνε κάποιες τώρα καινούριες έτσι, προοπτικές, αλλά έργα υποδομής σημαντικά σε όλη την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων υπάρχει μια μεγάλη ένδυα και αυτό δυστυχώς ήρθε ο Γκόβι για να αφαιρέσει ένα ποσό χρημάτων προς αυτή την άλλη κατεύθυνση, την υγειονομική. Διαφορετικά θα υπήρχαν απώλειες χρημάτων σε άλλες κατευθύνσεις λόγω της έλλειψης μελετών, σχεδιασμού και στρατηγικής.
Κυριάκος Μάνες μαζί μου και απόψε το βράδυ για να σταθούμε πολύ γρήγορα σε ένα σχολιασμό αυτής της ειδησιογραφικής πραγματικότητας. Θα έχουμε δυνατότητα να συνεχίσουμε και να πούμε πολλά σε λίγη ώρα στο υπάρχει θέμα. Έτσι, Κυριάκο, καλησπέρα. Βλέποντας το προηγούμενο ρεπορτάζ, ναι, καλησπέρα σας, διαπίστωσα ότι δεν απασχόλησε τη συνάντηση των δύο της περιφέρειας εταίρων η περίπτωση των προσλήψεων και των προκηρύξεων. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν δει ή δεν έχουν εντοπίσει κάτι μεμπτό, παρά το γεγονός ότι η δημοσιογραφική έρευνα αλλά και οι αρχές και οι παρατάξεις εκδήλωσαν την ενόχλησή τους για όσα καταγράφηκαν. Έτσι, για την ιστορία το λέω, μια και είχαν μια δυνατότητα να τα πούν συνοπτικά για τη συνεργασία τους και το πόσο αυτή έχει αποδώσει. Απλά σκέφτομαι ότι η ζωή είναι ένας κύκλος. Και σε αυτόν τον κύκλο, όταν είσαι εξουσία, ξεχνάς τα λεγόμενά σου όταν είσαι αντιπολίτευση. Και τούμπαλιν. Είναι πολύ δύσκολο όμως οι ψηφοφόροι να ξεχάσουν τι είχε υποθεί ανάμεσα στους δύο προεκλογικά. Ναι. Αυτό δεν ξεχνιέται. Μάλιστα. Και ειδικά τι είχε ακούσει ο Σπύρος Σπύρου. Και τι είχε ακούσει και η κυρία Κράτσα από ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεργάτες της σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο Δημοτικό Συμβουλίο. Η κυρία με τα κρινολίνα την αποκαλούσε ένας κύριος. Α, μάθαμε και για τη Μιμόζα, το είδες, τα λουλούδια που έστειλε η Κράτσα. Όχι. Και αντιπεριφερειάρχες. Όχι. Συμβολίζουν τη γυναίκα. Είναι μια ευρωπαϊκή κουλτούρα. Την έμαθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είδα χθες και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχω εξαντλήσει το ενδιαφέρον μου στις φρέζες. Φρέζες. Αυτές φύονται στο μπαλκόνι μας. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Και όταν λέω δικά μας, εννοώ Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, ήταν με τηλεδιάσκεψη και μάλλον η Μερόπη Δρέου απόψε τα βρήκε σκούρα. Για εξήγησέ μας. Τι στοιχεία μπορούμε να δώσουμε. Προκύπτει από τα δύο θέματα που έφερε ως κατεπήγοντα στην ημερήσια διάταξη. Το ένα την τελευταία στιγμή το απέσυρε, γιατί μάλλον διαπίστωσε ότι δεν περνάει εύκολα. Και για το δεύτερο έγινε ψηφοφορία και με πλειοψηφία αποφασίστηκε από το σώμα να μην συζητηθεί ως κατεπήγον. Που σημαίνει ότι και αυτό απεσύρθη και λύθηκε η συνεδρίαση μέσα σε μία ώρα. Ενώ περιμέναμε μία διαδικασία η οποία πολύ θα ήταν με πολύ ωραία ενδιαφέρον και ουσιαστική και αναγκαία ίσως από ένα σημείο και μετά για ένα θέμα με εκρηκτικά χαρακτηριστικά το οποίο αφορά το σύνολο των ανθρώπων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Είναι το πολιτικό ζήτημα με αυτή την ιστορία και το διοικητικό. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι με βάση τα συμφραζόμενα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις. Απλά η κυρία Ιδρέου προσπαθεί να το φέρει με κομψό τρόπο. Είναι σίγουρο ότι τη δημοπράτηση θα την κάνει ο νέος φορέας. Στο είπα και προχθές το βράδυ. Παράδοση βλέπω, αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν είναι άνευ ή υπό όρους. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας. Το θέμα είναι η εταίροι της σε αυτή την υπόθεση. Θα τη πώς θα σταθούν. Θα τη ρωτήσεις. Γιατί οι ψήφοι είναι μετρημένοι, το γνωρίζεις. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία. Είναι μεγάλη υπόθεση και μάλιστα για τα παιδιά του Δημοτικού. Ο Σύλλογος των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Κέρκυρας το έχει αναδείξει πολλές φορές και με ιδιαίτερη ένταση. Για μία ακόμη φορά το θίγει με παρέμβασή του. Μιλήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Κέρκυρας, τον κύριο Αντώνη Κουρσάρη. Σε κινητοποίηση προχωράει την Παρασκευή 12 Μαρτίου και ώρα 1 το μεσημέρι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κέρκυρας ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θέλοντας να εκφράσει τη διαμαρτυρία τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα ειδικά σχολεία της χώρας. Για τη σημασία των υγειονομικών μέτρων στα ειδικά σχολεία μίλησε ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ Κέρκυρας Αντώνης Κουσάρης στην εκπομπή του Start Πρώτο Βήμα και στην Ηρωλέλα. Πολλές φορές και μαζί συζητώντας ότι θα πρέπει τα παιδιά αυτά να έχουν μια γλυκιά επαναλαμβανόμενη ρουτίνα, να μην ανατρέπεται το καθημερινό τους πρόγραμμα. Είναι σπουδαίο για τα παιδιά αυτά. Αρκεί όμως να έχουμε αναλάβει όλα εκείνα τα κατάλληλα υγειονομικά μέτρα αυτή τη φορά, πριν μιλήσουμε για τα παιδαγωγικά, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε την υγεία, την ίδια τη ζωή των μαθητών μας στα ειδικά σχολεία και στη συνέχεια να επεκταθούμε, αν θέλετε, και στους υπόλοιπους τομείς. Τι είναι αυτό που σας έκανε να κρούσετε τον κόδωνα του κινδύνου, να κάνετε και αυτή την κινητοποίηση και να διαπιστώσετε και δημόσια να πείτε ότι κάτι δεν πάει καλά. Είχαμε έναν θάνατο μαθητή ειδικού σχολείου στο νομό Αττικής. Ναι.
με υποκείμενα νοσήματα. Μιλάμε για παιδιά τα οποία ανήκουν σε πολύ ευαίσθητους τομείς, έχουν διάφορα ζητήματα υγείας. Mm-hmm. Και δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει λάβει κανένα απολύτως μέτρο για να εξασφαλίσει την υγεία των παιδιών αυτών. Ίσα-ίσα το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα επίπλαστης κανονικότητας, ότι όλα είναι καλά και εξασφαλίζεται η τήρηση του πρωτοκόλλου με το άνοιγμα του παραθύρου. Εμείς λέμε, στην προηγούμενη περίπτωση, τι έπρεπε θεωρείτε να έχει γίνει και δεν έχει γίνει? Εμείς λέμε ότι στα ειδικά σχολεία, στα οποία έχουμε και μικρά τμήματα αριθμητικά, δεν είναι μεγάλα πολυπληθή όπως είναι τα τμήματα στα γενικά σχολεία με 25-20 μαθητές. Έχουμε τμήματα με μερικούς μαθητές, 5-6-7 μαθητές. Θα μπορούσαμε λοιπόν εκεί να έχουμε εξασφαλίσει πρώτα και κύρια τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Αυτό με βάση και τους ειδικούς. Μέσα στο τμήμα εννοείται. Μέσα στην αίθουσα. Μέσα στην αίθουσα. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε η πολιτεία. Στην Κέρκυρα έχουμε 2 ειδικά δημοτικά σχολεία και ένα ειδικό νηπιαγωγείο. Mm-hmm. Θα έπρεπε λοιπόν εκεί η πολιτεία να έχει μεριμνήσει, να έχει φροντίσει, να έχουμε διπλασιασμό των αιθουσών. Ναι. Ήταν για μας αυτό πολύ σημαντικό να έχει ήδη συμβεί. Το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι Το οποίο σήμερα. Δεν έγινε. Επίσης δεν γίνονται διαγνωστικά τεστ. Ούτε και στα ειδικά σχολεία. Ούτε στους εκπαιδευτικούς που ούτε και στους εκπαιδευτικούς καθυστερούν πάρα πολύ, κυρία Λέλα, να γίνουν. Μα θα μας πούνε για την πλατφόρμα τώρα. Το κατάλαβα τι εννοείται. Ναι. Έχετε δίκιο, γιατί αυτό μας λένε διαρκώς. Όμως, προσωπική δική μου εμπειρία. Ναι. Σάββατο βράδυ είχα κάνει την αίτηση, Τρίτη μεσημέρι κλείστηκε το ραντεβού. Που σημαίνει ότι 2 εργάσιμες μέρες, Δευτέρα και Τρίτη ως εκπαιδευτικός, θα έπρεπε να είμαι με τους μαθητές μου. Και πιθανά να διασπείρω τον ιό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πολλά σχόλια στον διαδικτυακό τύπο και κυρίως σε δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας, υπάρχουν αναφορές για εξελίξεις και μάλιστα για συγκρούσεις πολύ έντονου χαρακτήρα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην Ομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήσαμε σήμερα τον νέο γραμματέα της, τον νέο συντονιστή πιο στά της Ομαρχιακής Επιτροπής, τον κύριο Χρήστο Μωράιτη. Ήταν φιδωλός, αλλά πάμε να δούμε τι μεταξύ άλλων είπε. 2 στελέχη τοπικού ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επέβαλαν την παρέτησή τους. Ο λόγος για τον πρώην συντονιστή του κόμματος, Κώστα Γκούση, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του από το συντονιστικό του κόμματος. Την παρέτησή της από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επέβαλε και η Νόνη Μάστορα, η οποία σε επικοινωνία που είχε με το ΣΤΑΡΤ δήλωσε πως θα τοποθετηθεί αφού το κόμμα βγάλει ανακοίνωση. Ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας, Χρήστος Μωραήτης, σχολίασε από χωρίς αυτές, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ. Η κοινωνία έχει απαιτήσεις από εμάς, περιμένει από εμάς πολύ συγκεκριμένα και μεγάλα πράγματα. Περιμένει, εκτός από μια εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη κριτική ως αντιπολίτευση, περιμένει από εμάς επίσης να δώσουμε το νέο όραμα και τη νέα προγραμματική προσέγγιση του πώς πρέπει να είναι η Ελλάδα συνολικά και η Κέρκυρα. Ειδικότερα, κατά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το θεμελιώδες και απέναντι σε αυτό μας ζητάει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση της ενότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να έχουμε μεταξύ μας κάποιες μικροδιαφορές. Δεν πρόκειται να βγάλω τα προσωπικά μας και τα εσωτερικά μας στη φόρα. Δεν είναι αντικείμενο δημόσιου λόγου, διότι ακριβώς δεν συνιστούν πολιτικο-ιδεολογικές διαφοροποιήσεις. Αν ήταν κάτι τέτοιο θα το συζητούσαμε και μάλιστα δημόσια, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Αλλά επειδή δεν πρόκειται γι' αυτό, θα μου επιτρέψετε να μείνω στο αρχικό, ότι ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι να δώσει τη νέα έμπνευση και τη νέα οραματική πνοή για το αύριο στην ελληνική και την κερκυραϊκή κοινωνία, και πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε όλοι μας αποφασισμένοι και με ενότητα, πέρα από τις μικρές και επιμέρους μικροδιαφορές. Κυρίες και κύριοι, πολύ διαφορετικό το επόμενο θέμα, αλλά πολύ ελπιδοφόρο. Ο χώρος της υγείας έχει 2 μεγάλους πυλώνες. Τον ιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα η Γενική Κλινική Κέρκυρας πρωτοπορεί. Έτσι λοιπόν, χθες έκανε τα εγκαίνια ενός νέου μηχανήματος, το οποίο δίνει στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα μια εξαιρετικά μεγάλη δυναμική. Πρόκειται για ένα μαγνητικό τομογράφο. Λίγο πολύ ο μαγνητικός τομογράφος έχει μπει στη ζωή μας και οι δυνατότητές του είναι τεράστιες για την αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ. Η Γενική Κλινική Κέρκυρας με χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του σύγχρονου συστήματος μαγνητικής τομογραφίας
της General Electric, την Busigna Creator. Λόγω καινούριος μαγνητικός τομογράφος, σύνομα μοναδικός που λειτουργεί στην Βορειοδυτική Ελλάδα, είναι τελευταίας γενιάς και από τους πιο αξιόπιστους που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά. Με απλό και ακίνδυνο τρόπο, χωρίς ακτινοβόλεις και παρενέργειες, παρέχει αναλυτικές ιατρικές απεικονίσεις όλου του ανθρώπινου σώματος και δίνει εικόνες υψηλής ανάλυσης για το μυϊκό, οστέινο και αγκιακό σύστημα. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου μαγνητικού τομογράφου είναι η ταχύτητα εξέτασης, η δυνατότητα ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας σε λίγα λεπτά και η φιλικότητα προς τον ασθενή με χαμηλά επίπεδα θορύβου. Επίσης, το μήκος του μαγνητικού τομογράφου και η χρόνια εξέτασης δεν ξεπερνούν το 1/4 της ώρας, επιτυχάνουν τη μείωση άγχους και ιστοφοβίας του ασθενούς. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών, η Γενική Κλινική Κέρκυρας βρίσκεται επίσης στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση του σκοπνισμού του νέου της ασθενοφόρου, το οποίο πλέον διαθέτει εξοπλισμό κινητές μονάδες με φορητό ανεπνευστήρα, καπνογράφο μόνιτορ, αυτόματο απενιδωτή και όλο το λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή διακομιδή και υποστήριξη σωληνωμένων και άλλων σοβαρών περιστατικών. Και συνεχίζομαι το έργο του αείμνηστου συζύγου μου Αλέξανδρου Μάστορα, ο οποίος πάντοτε σκοπό είχε την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης στην Κέρκυρα, την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών και κοινωνικού έργου, και είμαι υπερήφανη γιατί τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου συνεχίζουμε το έργο του και θα το συνεχίζουμε πάντα. Θέλω να πιστεύω ότι τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου είμαστε συνεπείς και συνεχιστέ του έργου του. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την προσεγγίσαμε, την καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΤ. Σε πολύ λίγη ώρα, στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα, θα έχουμε δυνατότητα να δούμε πολλά και να σχολιάσουμε ακόμη περισσότερα. Σε πολύ λίγα λεπτά, λοιπόν. Αύριο Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται να παρουσιάσει τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά που βαθμία θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά, βόρεια και τα κεντρικά και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν είναι κατά τόπους ισχυρά από τις απογευματινές ώρες. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα υπερωτικά ορεινά της βόρειας χώρας. Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές στη νότια νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά, από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 στο νέο του Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ στα βόρεια σε βόρειους 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Κέρκυρα ο καιρός θα παρουσιάσει λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν στα βόρεια τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα βόρεια νοτιοδυτική 3 με 5 από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ μετά περαιτέρω ενίσχυσης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.